Συνελληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, πρέπει να απομακρυνούμε γρήγορα ό,τι αποστατικό και ό,τι προδοτικό είναι μέσα μας. Έχει οριμάσει ο χρόνος του ξεκαθαρίσματος. Όσοι ακόμα παίζουν κρυφτούλια με μηνυματάκια αλλά δεν ξέρουν τι θέλουν, είναι και μαζί μας, δεν είναι και μαζί μας, δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν ξέρουν τι είναι, δεν ξέρουν τι θέλουν και πώς να αντιδράσουν, τους λέω να πάρουν όλη θέση, δεν είναι για να παίζουμε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ο φορέας των Ελλήνων Συνέλευσης, ο φορέας του έθνους, είναι ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο τεράστιο, ό,τι πιο σοβαρό και ό,τι πιο αληθινό, ολοκληρωμένο τα τελευταία 26.000 χρόνια έχει δημιουργηθεί. Πρέπει να είστε όλοι σοβαροί, κρίνεται η ζωή του έθνους μας, κρίνεται ο βίος και η ζωή των ανθρώπων, των Ελλήνων και πρέπει να είναι όλοι πολύ σοβαροί. Δεν επιδέχεται κανένα παιχνίδι, καμία αντινόηση, τίποτα. Αν δεν γνωρίζουν, αν δεν ξέρουν, να μάθουν καλά και να πάρουν θέση. Ό,τι καρκινικό είναι μέσα μας και προδοτικό, το οποίο έχει δείξει το τελευταίο διάστημα τα μούτρα του, πρέπει να φύγει γρήγορα ή να επανέλθει γρήγορα στη θέση του και να μην παίζει. Πολλοί έχουν την τάση του παιχνιδιού, δεν είναι για παιχνίδι, ούτε η ζωή μας, ούτε αυτά που κάνουμε. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας τεράστιος πλούτος των Ελλήνων. Είναι μια χώρα χιλιάδες χρόνια που δυναστεύεται. Είναι ένα έθνος που το έχουν κατασφάξει. Έχουμε τόνους, εκατομμύρια τόνους με αίμα των προγόνων μας, με χιλιάδες βασανιστήρια, με χιλιάδες γενοκτονίες, με χιλιάδες πολέμους. Είναι ασέβεια τεράστια, είναι ευεβήλωση και είναι μεγάλη προσβολή για κάθε υπαθροπάκο, για κάθε δημιούργημα που έρχεται και λάει και δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουμε. Είναι τεράστια η ώρα των αλήθειών, της πραγματικής αλήθειας, της πραγματικής δημιουργίας, των πρωτοκόλων και όλων των τεράστιων οπλικών συστημάτων, αλλά και γραπτών ιερών κειμένων που συμβαίνουν, γράφονται, σφραγίζονται, χαράζονται, διαβάζονται σε μια τεράστια, τη μεγαλύτερη αποστολή αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, η εγκαθίδρυση του Ελλάνιου γένους. Πρέπει να καταλάβετε όλοι, όπως έχω πει, ότι ο Ελλάνιο γένος είναι ο άνθρωπος. Η δημιουργία είναι Ελλάνια, γιατί η Ελλάνια δεν είναι εσείς που μένετε στην Ελλάδα. Το ξαναλέω, είναι κοσμοκρατορία ολόκληρη. Είναι η μοναδική, αληθινή, πραγματική δημιουργία. Με αποδείξεις. Έχετε λίγο υπομονή. Έρχονται σιγά σιγά. Άλλωστε ήταν και ο καιρός που ορίμασε για να μάθετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα δείτε μπροστά σας, θα τα αντιληφθείτε. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Αλλά όπως και να έχει, θα πάρετε μυρουδιά της πραγματικότητας. Γι' αυτό και πολεμιόμαστε τόσο πολύ. Απομακρύνουμε όλους τους προδότες. Ιδιαίτερα όσοι από τους προδότες έχουν διαγραφεί και έχω πει για τη διαγραφή τους και ενδεχομένως άλλους που με στοιχεία έχετε, γρήγορα τα στοιχεία στην κεντρική ώστε να πάρουμε θέση. Την κεντρική διοίκηση είναι όχι μόνο νόμιμη, αλλά είστε εσείς οι ίδιοι. Παρακαλώ να δίνετε όλα τα στοιχεία και να βοηθάτε όλη την εργασία της κεντρικής και τα παιδιά της κεντρικής. Έχω ξαναπεί ότι πρέπει να βρεθούν και άλλα άτομα ώστε να θεσπίσουν πιο οργανωμένα και πιο δυναμικά την κεντρική και όλες τις κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις. Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα, είναι μια εφεύρεση των αποστατών. Είναι όλα θέμα επιλογής και η νίκη μας είναι θέμα επιλογής και δράσης. Άρα, όσοι έχουν διαγραφεί, να βρείτε τα εξωτικά τους. Και πολλοί που έχουν εταιρείες, αλλά δεν γίνεται το όνομά τους, όπως ο Καλογερόπουλος έχει κανένα 7 εταιρείες, 6 δεν ξέρω τι έχει, που χρωστάει σε όλες με χιλιάδες δικαστήρια και χιλιάδες χρέη. Να βρείτε τις εταιρείες του και να ακυρώσετε. Έχετε την εντολή μου και τη διαταγή μου. Είναι διαταγή και εντολή. Όποιος από τους προδότες έχει διαγραφεί, Καζαμίας, Πάνος Σόζος, Βίκη, αν έχει εταιρείες, ο Καλογερόπουλος έχει και στο γιο του εταιρείες. Ο γιος του τελευταία 2 μέρες πριν το δικαστήριο της 17 Μαρτίου, πότε ήταν, ήμασταν μαζί στην Αθήνα με τον Καλογερόπουλο και με το γιο του και βεβαίως επειδή στο Άργος είχαμε παράπονα ότι ο γιος του διασπείρει μέσα από τα καφενεία που παίζει κουνκάν συνέχεια και καλά κάνει το παλικάρι, δικαίωμα του είναι, ότι η Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι τίποτα, αυτές είναι αηδίες και βλακίες και σιγά δεν υπάρχει και δεν υπάρχει τίποτα, είναι ο πατέρας του στον αγώνα και η μάνα του.
Τέλος πάντων, του έκανα παρατήρηση, του λέω: Αγόρι μου, μπορεί να μην συμφωνείς. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Δεν χρειάζεται να είσαι και μαζί μας. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον πατέρα σου. Θέλω να εξηγήσω ότι όλη αυτή ίσως είναι μια μεγάλη συμμορία. Βεβαίως έχω πει ότι ο Προδότης Καλογερόπουλος έχει πληρωθεί από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κλιμάκια. Είναι μαζί με τον Καρατζαφέρη. Είναι ένας βρωμιάρης, όπως τον έχω πει. Τελειώνει εδώ η ιστορία. Ό,τι εξώδικο έχει κάνει ο γιος του Καλογερόπουλου, η κουτσομίτη αγγελική γυναίκα του Καλογερόπουλου, γιατί συμμοριακά ήταν όλοι αυτοί, ήδη έδωσα και την ευκαιρία στην Αγγελική. Η Αγγελική όμως καιρό στα λάχανα, καιρό στα παρεαπούλια. Αγγελικούλα, θα μείνεις με τα κυπευτικά σου. Κάτσε, αγαπητή μου. Φεύγουν και οι τρεις. Διαγράφονται από παντού. Ήδη είναι και στον οργανισμό των ορκισμένων, νομίζω, στο καταστατικό το Ε4, το οποίο δεν υπάρχει για μας. Να, Γιάννη, έχεις το Ε4. Ξεκινά ορκομοσία, Γιάννη. Κάνε ορκομοσία, Γιάννη. Τι περιμένεις, εμένα περιμένεις. Σε σταμάτησα εγώ να κάνεις ορκομοσίες. Κάνε ορκομοσίες τώρα. Κάνε ορκομοσίες στο Κοτέτσι. Και πάρε και το μικρόφωνο στο Κοτέτσι να κάνεις πρόβα για να μιλάς. Συνέλληνες μου, κανένας προδότης δεν θα πάρει τίποτα από εμάς. Δικό μας σερλάνιο, οικονομικό εργαλείο και ούτε πνευματικό δικαίωμα τίποτα. Κανένας δεν έχει πρόσβαση και πουθενά. Οι προδότες είναι χειρότεροι από αυτούς που είναι απέναντί μας και πολεμάμε. Διαγράφονται από παντού, διαγράφονται από όλες τις σελίδες, διαγράφονται να μην υπάρχουν και να μην υπήρξαν ποτέ, ως δεν υπήρξαν ποτέ. Ζωντόβολα, έξω από μας, καρκινικά κύτταρα. Να μην υπήρξαν ποτέ, όπου έχουν κάνει εξώδικο, να ακυρώσετε τα εξωδικά τους, εγώ δεν δέχομαι να πληρώσω για αυτά τα ζωντόβολα τους προδότες τίποτα και όπου έχουν εταιρεία, όταν έχουν κάνει, σε ΙΚΑ, σε ΔΕΗ, σε Δήμο, σε τράπεζες, με τις εταιρείες τους, παράλληλες. Το Άργος να δώσει γρήγορα ό,τι στοιχεία έχει και από τα γραφεία που έχουν κάνει εξώδικο, όποιος έχει κάνει, η Αγγελική ή ο γιος του ή ο ίδιος, να φέρουν τα στοιχεία στην κεντρική, να ακυρώσουν με εξώδικα ότι δεν αναλαμβάνω τα χρέη τους. Δεν αναλαμβάνω τίποτα. Για να καταλάβουν και τη δύναμη και τη δυναμική, αλλά και την ανοχή. Τα ζωντόβολα. Δεν να χάθετε προδότες. Συχαμένοι. Όπου θα βλέπετε τον προδότη, να τον απομακρύνετε γρηγορότερα. Ένας καρκίνος που θα σας κολλήσει. Σοβαρευτείτε όλοι. Είναι πολύ σοβαρές οι ώρες και κρίσιμες αυτές που διαβαίνουμε. Όπου υπάρχει, είπα, ακυρώνονται τα πάντα. Είναι διαταγή και εντολή. Ακυρώνονται τα πάντα. Σε όποιος είναι διαγεγραμμένος. Και για αυτούς που θα διαγραφούν. Συστρατεύονται όλοι στα γραφεία τους. Συστρατεύεται όλη η Ελλάδα. Ξεκινάτε σε όλα τα γραφεία να κάνετε εκπομπή με τα εξώδικα. Δεν είδα μια εκπομπή με εξώδικο. Βγείτε ρε γραφεία σε μια κάμερα στις περιφέρειές σας. Καλέστε 10 άτομα. Να απαγγείλετε το εξώδικο, την διαταγή αποπληρωμής του νερού. Αν διαβάσετε το εξώδικο του νερού, είναι μια ομιλία. Γιατί να κάνεις ομιλία, διάβασε το ίδιο. Έβγασε μια κάμερα μπροστά και απάγγειλε το εξώδικο του νερού για να καταλάβουν το σημαντικό που είναι το νερό, που είναι η ίδια σου δημιουργία. Και πρέπει όλοι να το κάνουμε για να μείνει το νερό στα χέρια μας. Κάντε το. Της ΔΕΗ που είναι η ενέργειά σου, θα πεθάνεις χωρίς ΔΕΗ και είναι δικιά σου και θέλουν να την πουλήσουν. Του γένου σου της εφορίας σε μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων η οποία είναι ιδιωτική. Ποιος είναι ο μέτοχος, πού πάνε τα λεφτά, πόσο θα το ανεχτούμε αυτό. Βγείτε να κάνετε εκπομπή και να καλέσετε όλο τον κόσμο για να πάρει τη ζωή στα χέρια του που λέγεται νερό. Να κάνετε όλοι το εξώδικο του νερού της αποπληρωμής για να δηλώσετε την κυριαρχία σας στο νερό, στην ενέργεια, στο κράτος, στο δημόσιο. Κάντε το. Κάντε εκπομπή τα γραφεία να γεμίσει το YouTube και οι σελίδες με άτομα τα οποία είναι πολεμιστές και να απαγγείλεις να κάνεις μία ομιλία με το ίδιο το εξώδικο. Τι τη γράψεις μόνος σου, αφού την έχουμε γράψει. Διάβασέ την στον κόσμο και κάλεσέ τον να έρθει να πάρει θέση για να μην του πάρουν το νερό. Πέρα που το δηλητηριάζουν τώρα, θα το δηλητηριάσουν τελείως δηλαδή. Δεν θα πίνει νερό, θα πίνει μαύρο αποστατικό νερό, θα πέσει το διάλογο. Αν δεν προλάβουμε τώρα εμείς. Αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος μωρέ θα το κάνει, τι περιμένετε δηλαδή να γίνει. Να πουλήσουν το νερό που, γιατί το πήραν το νερό που, το φτιάξαν το νερό μου. Το δικό μου το νερό θα πουλήσετε ρε ζωντόβολα στους Γάλλους. Ποιοι είναι οι Γάλλοι ρε. Οι Γάλλοι δεν υπάρχουν ρε. Ποιοι Γάλλοι θα πουλήσετε το νερό. Θα πουλήσει την ενέργεια, τη ΔΕΗ, το μονοπόλιο που πληρώνουμε χιλιάδες δισεκατομμύρια έχουν γίνει και δεν πάει καλά η ΔΕΗ. Εντάξει, θα την κάνουμε εμείς να πάει καλά. Ελάτε να την κάνουμε να πάει καλά. Πληρώνουμε τώρα σε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, σε αυτό το μόρφο μας
που έφτιαξε με ΦΕΚ ιδιωτική εταιρεία η Ελληνική Δημοκρατία, που είναι ιδιωτική εταιρεία, και συνεχίζουμε να συζητάμε ότι εμείς είμαστε πολίτες και είμαστε όντα που ζούμε. Με ποια κυριαρχία? Σηκωθείτε όλοι και μιλήστε ότι είστε οι κυρίαρχοι Έλληνες. Θα αποτινάξετε όλα αυτά. Αφήστε τους να λένε στα κανάλια. Είδατε να λέει κανείς τίποτα? Μιλάνε ξύγκινα μόνοι τους σε έναν κόσμο. Λες και δεν υπάρχουμε εμείς. Ωραία. Ας τους δείξουμε λοιπόν ότι εμείς υπάρχουμε. Να μην φοβάται κανείς πως θα μιλήσει. Αυτοί που δήθεν μιλάνε με ένα μοντέλο, με ένα savoir vivre και ένα κλισέ, είναι ζούα, δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει μία ώρα ο πολιτικός και δεν έχει πει τίποτα. Έχει πει για ένα θέμα που δεν μας ενδιαφέρει, ένα θέμα που δεν υπάρχει. Μιλάει για κάποια ποσοστά συγκεκριμένα τα οποία, ναι, πρέπει να κάνουμε αυτό, να γίνει εκείνο. Δεν ξέρει τι λέει. Ζει σε έναν άλλο κόσμο, ρε παιδί μου, και πρέπει να λέει αυτά που του έχουν γραμμένα. Εσύ θέλω να τα πεις με το δικό σου στόμα, με τη δική σου τη ψυχή, γιατί αυτό έχει αξία. Να μην νομίσεις ότι δεν τα λες καλά, γιατί δεν τα λες σαν εκείνον. Εκείνος δεν ξέρει τι λέει. Μα είναι κάτι ξένο από σένα, ρε παιδί μου. Πλάκα κάνει με σένα. Απλά σε έχει εκείνη να σε επιπλύζει, να νομίζει ότι κάποιος είναι. Σήμερα λοιπόν θέλω όλες οι φωνές των ανθρώπων, σκεπτόμενοι τι θα λένε, γραμμένα όπως σας τα έχουμε όλα, όπως τα έχω κάνει όλα, ξεκινάτε να λέτε τις αλήθειες και να εστιάζετε στο στόχο και σκοπό. Ποιος είναι ο στόχος και σκοπός σου? Να ενώσει το συνελληνά σου. Για ποιο λόγο? Για να πάρεις τη χώρα σου. Πώς θα την πάρεις τη χώρα σου? Έχεις ήδη δομήσει ένα μεγάλο όχημα, την Ελλήνων Συνέλευσης, η οποία είναι μη κερδοσκοπικός, αμυγές ελληνικούς για όλα τα δικαιώματα και τα δίκαια του Έλληνα και του έθνους. Πρέπει να δηλώσει κυρίαρχος και ένα πολιτικό φορέα ο οποίος θα σπάσει, θα τρυπήσει το κτίνος, θα απομονώσει όλες τις ιδιωτικές εταιρείες και θα πάρει το κράτος στα χέρια σου. Τα έχεις όλα. Αυτό που μένει είναι να βγάλετε τις ψυχές και να τις εμφανίσετε. Να μην ντρέπεστε. Θα τα πεις καλά. Να γράφετε ακόμα και να κάνετε λάθη. Δεν υπάρχουν λάθη. Λάθη είναι λύθη. Μας έμαθαν πώς να γράφουμε με κανόνες χαζάρικους εβραϊκούς, γιατί έχουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Παιδείας Εβραίοι, οι οποίοι είναι αμόρφωτοι βοσκοί και με σε αποστολή να διαλύσουν οτιδήποτε ελληνικό της γλώσσας μας κατά πάντα. Έρχονται στοιχεία που θα σας βοηθήσω. Δεν υπάρχει ορθογραφία με την έννοια πώς την καταλαβαίνουν αυτοί. Αυτή είναι κανόνας για να μην μπορέσεις ποτέ να συντονιστείς. Γράψε, βραγόρι μου, ό,τι θέλεις. Εμείς θα καταλάβουμε τι θέλεις να πεις. Αν τον δία τον γράψεις με γιώτα ή με ήττα, έχει σημασία. Όταν θα μιλάς για εθέρα και για ένα εθερικό κομμάτι, θα γράψεις το δία με ήττα. Γιώτα θα τον εγγράψεις όταν μιλάς για τα δημιουργήματα. Γιατί να στα πούν αυτά? Δεν υπάρχει λάθος ορθογραφικό. Γράψε και αποτύπωσε και εκφράσου στο δημιουργικό σου χώρο όπως εσύ θέλεις. Αρκεί να καταλάβουμε εμείς τι λες. Το τι θα λες μέσα έχει να κάνει με το τι διάνοια ή νόηση κουβαλάς. Κάντε το. Να γράφετε κεφαλαία τα χαζάρικα του Βυζαντίου, των γελίων. Πέστε τους να τα βάλουν εκεί που ξέρουν και θα τους δώσουμε και βαζελίνη. Μπείτε στη γλώσσα σας, μπείτε στο συντονισμό της ίδιας σας της δημιουργίας. Βγείτε όλοι να μιλήσετε και να απαγγείλετε σε μία κάμερα με έναν τρόπο δικό σας, παιδί μου, δικό σας. Να το μεταδώσετε και να φωνάξετε, να καλέσετε τους Έλληνές σας να πάρουν το νερό τους, να πάρουν την ενέργειά τους, να πάρουν τη γη τους που μας την έχουν πάρει. Θεοί, Άγιοι, Αποστάτες. Δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός, ο Δημιουργός, ο δικός μου, μου δώσε τη γη για να ζήσω. Και όποια πούστρα έχει κάτσει και μου την έχει πάρει, θα του βγάλω τα δόντια και θα τον έκανω πούδρα. Η γη ανήκει στα δημιουργήματα και σε κανέναν ψόφιο, γελίο, υποκείμενο Θεό. Δαίμονα που το παίζει Θεός. Η γη ανήκει στα δημιουργήματα και μάλιστα στα ελάλια δημιουργήματα. Ο πλούτος δεν ανήκει σε κανέναν άγιο, σε καμιά θρησκεία, σε καμιά πούστρα τέτοια. Αυτές είναι μια μοιασματικά παραγένει. Και θα τα γδάρω. Ελάτε να πάρουμε τον πλούτο μας. Ελάτε να πάρουμε τη γη μας. Ελάτε να φτιάξουμε τη δημιουργία μας έτσι όπως δημιουργηθήκαμε. Σας ζητάω τίποτε άλλο? Σας ζητάω να ενωθείτε για να τα πάρουμε όλα. Τα όλα είναι τα δικά σου. Δεν θα ζητήσουμε τίποτα ξένο. Ό,τι αποστατικό και ό,τι δικό τους θα το πατάξουμε στην άκρη. Να το πάρουν μαζί τους. Ή να ζήσουν με αυτό σε μια άκρη. Να δούνε, θα ζήσουν. Συνέγινες μου, η ένωσή σας είναι η ζωή σας. Φωνάχτε σε όλους και πες τους ότι δεν είναι μόνος του. Ότι εμείς είμαστε με το συνέγινα, με αυτόν που νομίζω ότι είναι μόνος του. Και ότι πήγε οπουδήποτε να μην είναι μόνος του. Είτε σε στοά είτε σε δόγμα. Τώρα κρίνεται η ίδια μας η ζωή.
Ελάτε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Είναι δώρο της δημιουργίας η ζωή. Όλοι θέλουν να ζήσουν. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Όλοι θέλουν να γεννηθούν. Και τελικά εμείς την πετάμε τόσο άχρηστα. Για ποιο λόγο? Δείξτε του ότι δεν είναι μόνος του. Είμαστε κι εμείς εδώ και είμαστε πολλοί. Και πρέπει να γίνουμε όλοι. Αυτός είναι εμείς. Και εμείς είμαι αυτός. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Ενωθείτε, έχετε τα πάντα. Γραφεία ξεχρεωμένα και θα ανοίξουν κι άλλα. Ανοίξτε τα γραφεία, μπείτε μέσα. Ξεχρεώστε τον κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο το ξεχρέωμα. Είναι ότι δηλώνεις ότι είσαι κυρίαρχος και πληρώνεις από τα δικά σου. Αυτό είναι το μεγάλο καρφί και το μεγάλο βέλος του καθεστώτος. Δεν είναι μόνο ότι ξεχρεώνεις και μπαίνεις σε μια άλλη τροχιά. Είναι ότι ξεχρεώνεις από τα κυρίαρχα ελληνικά λεφτά και βλέπεις την ιδιωτική εταιρεία και το όλοι ψηφίζουν αυτοί. Μα ό,τι λένε, δεν έχετε δει τι λένε, όλοι οι βουλοί. Ο Πάγκαλος λέει ότι οι Αλβανοί, ότι εμείς είμαστε Αλβανοί, οι Αλβανοί, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Αλβανός, οι Τούρκοι λένε ότι οι Ιπποκράτες είναι Τούρκους. Δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών. Οι παπάδες και όλα αυτά τα ζωντανά, οι ρασοκουφόροι, συζητάνε και χαϊδολογάνε το Ισλάμ. Το ίδιο πράγμα είναι, βραϊσμός είναι. Εσείς δεν παίρνετε χαμπάρι, έχετε γονατίσει κάτι με εικόνες με Χριστούς Μεσαγενάρες. Το Ισλάμ έρχεται να μας δείρει, να μας διαλύσει. Γίνεται της κακομοίρας. Οι λαθρομετανάστες έχουν τα καλύτερα φασίγητη στη χώρα μας. Εμείς οι Έλληνες που είναι δικιά μας η χώρα, γιατί δεν είναι τελικά, είναι ιδιωτική εταιρεία όπως την έχουν κάνει. Έχουμε ό,τι χειρότερο υπάρχει και γίνεται ρατσισμός μέσα στη χώρα μας και δεν μιλάει κανένας. Δεν κάνει κανείς ρεπορτάζ, δεν μιλάει καμία τηλεόραση, δεν μιλάει κανένας δικηγόρος, κανένας αγγελέας, δεν μιλάει κανένας. Κληρικός, τίποτα, ακαδημαϊκός, δεν υπάρχει. Φιλόλογος δεν υπάρχει. Οι αρχαιολινιστές κοιτάνε πού να γίνουν ιερείς, δεν υπάρχει πατρίδα πουθενά. Εμείς μιλάμε. Ελάτε να τους ενώσουμε όλους. Ελάτε να ενώσουμε να πάρουμε τα πάντα. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε βάσει των πρωτοκόλων. Υπάρχει κάποιος άλλωστε που δεν σέβεται και δεν αντιλαμβάνεται ότι η κτήση του είναι βάσει των πρωτοκόλων. Να μας το πει. Να μας πει μέσα στον οργανισμό του και όπως είναι δομημένος, ποιο από τα πρωτόκολλα δεν υπάρχει μέσα στον οργανισμό του ή μέσα στο σαρκείο του. Ποιο ένα από τα πρωτόκολλά μας, από τις αξίες μας. Συνέλληνες, πατάχτε, διαλύστε κάθε προδοσία. Καθεστωτική και η καθεστωτική που είναι μέσα μας, η οποία είναι το ίδιο, κάνει το ίδιο και φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν συγχωρούμε κανένα προδότη, τους στέλνουμε στο διάλογο και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. Όλα τα γραφεία της επάλξης. Εύγε και μεγάλη μου τιμή σε όλους τους πολεμιστές που κάνουν αυτόν τον αγώνα με τις δράσεις. Βγάλτε παντού τις δράσεις και να στοχεύετε, να ανοίγετε γραφεία και να μπαίνει κόσμος για να ενώνεται μαζί σας. Το μαζί σας και το μαζί του είναι το ίδιο. Αν ενωθεί μαζί σας, έχετε ενωθεί και μαζί του. Άρα δεν υπάρχει ποιος ενώνει ποιον, αφού είμαστε ενωμένοι. Είναι το ίδιο και το αυτό. Συνεχίζεται. Τους τελευταίους μήνες γίνονται δράσεις. Μπράβο, έχει ανέβει. Γίνονται εξώδικα, να γίνονται πιο πολλά. Κάνατε παντού εκπομπές. Έβγαστε τα παιδιά στην κεντρική που βγάλανε την εφημερίδα, όπου είναι γεμάτη δημοσιεύματα. Και πρέπει να γίνονται δημοσιεύματα. Να γίνονται κι άλλα. Και δελτία τύπου. Συνταχτείτε όλοι. Ό,τι πλανεμένο κινείται τώρα και κάνει οτιδήποτε, νομίζω ότι δεν το βλέπουμε ή δεν το βλέπουν οι άλλοι. Είναι κουτό. Πρέπει να συνταχθεί και να πάρει θέση. Αλλιώς να κάτσει πιο πίσω, να βράει παλαμάκια ή να πάει καμιά εκδρομή. Έχει και μοναστηριακές εκδρομές. Πα στα μοναστήρια. Ας πάει κάπου. Μπορεί να είναι ματιασμένο, να ξεματιαστεί. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Κοντεύουμε στο τέλος. Θέλω τέλεια οργάνωση. Βοηθήστε τα παιδιά στην κεντρική, τα οποία δεν είναι φρέσκα, είναι παλαιά παιδιά και εκπαιδευμένα. Ο Αλέξανδρος εκπαιδευμένος, ο Μενεγής εκπαιδευμένος, ο Πλόσκας, θέλει κι άλλους εκπαιδευμένους. Έβγε στην νομική ομάδα, γιατί χρειαζόμαστε νομική ομάδα. Ουέ και αλίμουν αν πίστεψε κανείς ότι οδεύοντας προς τη Βουλή και οδεύοντας να πάρει στη χώρα, δεν θα είχαμε και δεν θα μας κάναν δικαστήρια. Όποιος αυτό το φαντάστηκε, δεν ζει μαζί μας. Είναι κουτός, είναι χαζός, είναι βοσκός και δεν έχει διαφορά από Εβραίο. Είναι δυνατόν να οδεύεις προς τη Βουλή να πάρει τη χώρα και να μην σε ξεφυγήσουν στα δικαστήρια και στον πόλεμο? Όποιος πιστεύει λοιπόν ότι δεν θα γινόταν αυτό, αυτοί που είναι στο πολιτικό κομμάτι και στα πολιτικά δρόμενα, ακόμα και τα αποστατικά, ξέρουν ότι τα δικαστήρια είναι τα πρώτα για να περάσει ένα κόμμα και θα φάει πολλά δικαστήρια μέχρι να βγει επάνω. Αλλά και πάνω που θα είναι, πάλι δικαστήρια θα έχει. Που σημαίνει είναι το όπλο τους. Άρα όποιος φαντάστηκε ότι δεν θα περάσουμε και ότι δεν θα κυνηγούσαν τον πρόεδρο, και λίγα μας έχουν κάνει. Γιατί είμαστε δυνατοί. Γιατί είμαστε αληθινοί. Γιατί είμαστε μοναδικοί.
και η προστασία μας είναι τεράστιες. Ακόμα και αυτό που έγινε είχε σχεδιαστεί και με τους προδότες από μέσα. Ξέραν οι προδότες. Και εγώ ήξερα. Εσείς δεν ξέρατε, αλλά εσείς δεν έπρεπε να ξέρετε για να μάθετε. Τώρα μάθατε και να ξεχωρίζετε και να ξέρετε. Θα σφυριλατηθείτε τόσο πολύ που θα γίνετε άψογοι για να παραλάβετε θέσεις. Θα πρέπει να σφυριλατηθείτε τώρα. Και πώς γίνεται. Και ποιος το κάνει. Και τελικά δεν γίνεται. Η δικούλα μας. Η δικούλα μας. Δεν γίνεται η δίκη. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Και μετά από 30 χρόνια η γυναίκα σου γίνεται να σε ασκήσει το διάλογο. Ή ο άντρας σου. Όλα γίνονται. Και η μάνα σου γίνεται. Ό,τι θέλει γίνεται. Αμέτσι είναι οι προδοσίες. Όχι, ήταν απέναντι η προδοσία και σε κοίτα και σε πρόδωσε. Δεν το σε πρόδωσε. Αυτό θέλει να παλέψετε. Οι προδοσίες τις πετάμε τώρα γρήγορα από πάνω μας όλες. Διαταγή. Κόφτε και καύτε κάθε προδοσία. Ενταχτείτε πάλι στο στόχο και στο σκοπό. Γρήγορα. Οι προδότες δεν θα έχουν να πάρουν τίποτα από εμάς. Θα το καταλάβουν όλοι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέρμα. Η νίκη είναι δικιά μας. Η χώρα. Η Ελλάς ανήκει στους Έλληνες. Σε χέρια ελληνικά, η μάνα των μητέρων Ελλάς. Η Ελλάδα κυβερνάται από Έλληνες. Το καταλαβαίνετε ή όχι. Δεν θα κυβερνηθεί, κυβερνάτε. Αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε τεράστια λεωφόρος. Λίγο ακόμα θέλει να απομονώσει στην ξένη εταιρεία. Κάντε το. Είναι εντολή και διαταγή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.